Ζαβολούλ, ο Εφτάμιση και ο Κύριος Σίξ, κεφάλαιο πρώτο. Και όλα μαζί με μια φωνή. Ζήτω μου, ζήτω, δεν είναι δυνατόν. Συμπίστε με, μήπως ονειρεύομαι, μου έτυχε. Σκοτάδια μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έλα, έλα, τυχερέ, πες το, του φώναξαν όλα μαζί. Πες μας, πότε θα γιορτάσουμε τα επόμενα προσδιορίστα γενέθλια της ΕΣΑΗ ύπαρξης. Να το πω, πες το, πες το, θα το πω. Παύση και με δυνατή φωνή. 36 Αυγούστου. Το είπα. 36 Αυγούστου. 36 Αυγούστου. 36 Αυγούστου. Τι υπέρετο μαλακισμένο. Αυτό πήγαινε πολύ. Ένα ζωντανό φωτορυθμικό μπήκε σε λειτουργία. Τα καλικατζαράκια άλαλα έχαναν το χρώμα τους και φορούσαν όποιο έβρισκαν πρόχειρο. Από οχροπράσινα γίνονταν οχροκίτρινα, οχρομπλε, οχροκόκκινα και μερικά είχαν και φούξια αντάβιες. Ο Πανσαβόλ βγήκε από το μανδύα του. Με έντονα συμπτώματα κατατονικού σοκ βρήκε τη δύναμη να ψελίσει στο πιο κοντινό λακέ. Δεν άκουσα καλά. Πες μου σε παρακαλώ πολύ ότι δεν άκουσα καλά. Το έχω απόλυτη ανάγκη. Δεν θα αντέξω και δεύτερη συμφορά. Στις 36 Αυγούστου θα πρέπει να γιορτάσουμε τα προσδιόριστα γενέθλια της ΕΣΑΗ ύπαρξης. Αφού σκέφτηκε λίγο, συνέχισε. Θα μου πεις, απροσδιόριστα είναι. Μια χαρά ακούγεται το 36. Και αφού το ξανασκέφτηκε, μα τι λέω. Μ' έχουν χαζέψει τα βλαμμένα. Ούτε ο κοντινός λακές, μα ούτε και κάποιος άλλος είχε το κουράγιο να το απαντήσει. Το πήρε κι αυτός απόφαση. Έβαλε το κεφάλι ανάμεσα στις παλάμες, ακούμπησε τους αγκώνες στο θρόνο και παρέμενε σκυφτός και αμήλυτος. Στην αίθουσα τα καλικατζαράκια σχολίαζαν χαμηλόφωνα. Στο μέσο, μπροστά από το θρόνο του υπέρτατου, έχασκε το μαλακισμένο μόνο και αβοήθητο. Ένας από τους συμβουλάτορες πλησίασε τον Πανσαβόλ και του ψιθύρισε στο αυτί. Κατηγορία παιγνοτσαχπινωτό, ηλικιακά διαβαθμισμένο βρέφος, μόρφωση μικρομεσαία, ψυχικά χαρίσματα ευκολοπανικόβλητο, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κανένα. Ονομασία έως προσφάτως ασύμετρο, 27 στην 7 όγδα. Τελευταία πήρε προαγωγή σε δόκιμο δεκαδικό. Γύρισε στον πρώην 27 στην 7 όγδα. Λοιπόν μικρέ, σε ακούμε. Πώς σου ήρθε το 36 Αυγούστου? Ο 27 στην 7 όγδα προσπάθησε με ακατάλληλες κουβέντες να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και άρθρωσε ανύπαρκτη ημερομηνία. Πώς τέλος πάντων προέκυψε το 36 κατά καλό καιρό. Είπε κάτι για πανικό και ευνηδιασμό, αλλά νόημα δεν βγήκε. Υποσχέθηκε όμως ότι τη νέα χρονιά θα δουλέψει σκληρά στον τομέα της ψυχραιμίας και ότι στο τέλος της χρονιάς θα έχει καταφέρει να πανικοβάλλεται και να ευνηδιάζεται με το παραμικρό. Ο Πανσαβόλ με μια απαξιωτική κίνηση του χεριού του έκανε νόημα να εξαφανιστεί. Ύστερα σηκώθηκε και κατευθύνθηκε στη μεγάλη πύλη της ακόμα μεγαλύτερης αίθουσας. Η κουστοδία από παρατρεχάμενους, συμβουλάτορες, λακέδες και γλυψηματίες σύσσωμη τον ακολούθησε. Πριν βγει, γύρισε προς τη συνέλευση και με μια ξέπνοη φωνή, μόλις και ακούστηκε, είπε «Σε μια ώρα να συγκληθεί το ανώτατο επιτροπάτο σκοτωσύνης» και βγήκε από την αίθουσα. Νεκρική σιγή απλώθηκε στην αίθουσα. Το κατά συντομία σκοτωεπιτροπάτο ήταν το ανώτατο όργανο αποφάσεων στον κάτω κόσμο. Μόνο ο Πανσαβόλ κι άλλος ένας μπορούσαν να το συγκαλέσουν και το έκαναν πολύ σπάνια και για πολύ σοβαρούς λόγους. Σε αυτό έπαιρναν μέρος οι κορυφαίοι του κάτω κόσμου που εκπροσωπούσαν όλες τις φιλοσοφικές τάσεις και απόψεις και μερικές φορές οι συγκρούσεις τους προκαλούσαν δονήσεις που γίνονταν αισθητές και στον πάνω κόσμο.
Ξύπνα, αργήσαμε. Έχουμε δύσκολη μέρα μπροστά μας. Όση ώρα ετοιμάζεσαι και μέχρι να φτάσουμε στα τρυφερά γουρουνάκια, θα σου εξηγώ τι πρέπει να κάνεις σήμερα. Ο κύριος Σίξ μιλούσε γρήγορα με ύφος επιτακτικό. Θα κάθεσαι σε ένα τραπέζι στην ταβέρνα. Εγώ θα είμαι σε ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος. Όσοι θέλουν να με επισκεφτούν θα τους ρωτάς το όνομα, το λόγο για τον οποίο με θέλουν. Θα εισπράττεις 5 κνάλ και θα μου τους στέλνεις. Βερεσέ, δεν δέχομαι κανέναν. Αυτό μην το ξεχνάς και πρόσεχε, 5 κνάλ, ούτε 4 ούτε 4,5. Εδώ στην Τρεμουλία κυριαρχεί ο φόβος και οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται. Ωστόσο, συναντάς κάθε καρδιά σκαρίδι και κάθε περίπτωση. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Έχω γράψει ένα κατάλογο με τις περιπτώσεις που δέχομαι. Από αυτούς προτεραιότητα έχουν όσοι ανήκουν στους. Χάφτες, χάχες, χαζούς, χοντρόμυαλους, χοντροκέφαλους, χαλβάδες, χαζοβιόλιδες, χαμούς και χαϊβάνια. Αυτούς τους ξεπετάω πολύ γρήγορα. Μετά τους χοντρούς, χοτοφάγους, χλωμούς, χαδιάριδες, χαϊδεμένους, χαλαρούς, χαμάλιδες, χαμηλόμισθους, χωριάτες, χοντρόπετρους, χώστες, χαλιέδες, χλεμπονιάριδες, χολερικούς, χέστες, χαμερπείς, χαρμάνιδες, χασικλίδες, χαρτοπαίχτες, χαρτοκλέφτες, χαρτογιακάδες, χαραμοφάιδες, χάρβαλα, χούφταλα, χαρισματικούς, χαμίνια, χαλκοματάδες, χορηγούς, χορτάτους, βαρτάδες. Όλοι αυτοί είναι συνήθως εύκολες περιπτώσεις και από τους τρεις τελευταίους έχουμε και τη χαρά. Μετά δέχομαι τους χαβαλέδες και τους χωρατατζίδες για να φτιάξει η διάθεσή μου. Θα αποφεύγεις με αξιοπρεπείς δικαιολογίες τους χρεοκοπημένους γιατί ζητάνε δανεικά, τους χερέκακους, τους χασομέριδες, τους χρονοβόρους και με κάθε τρόπο τους χαφιέδες, χίτες, χιτλερικούς, χουντικούς, χουλιγκάνους και τους χεσμένους. Α ναι, τα χαρένια, τα χανουμάκια και οι χαμούρες να μην περιμένουν. Έχουν προτεραιότητα. Όσο για τις χιλοπίτες, το χάλι μας το μαύρο, τη χαμοζωή την ξεφτυλισμένη, το χαζουκούτι και τους χαμένους, τα πράγματα είναι περίπλοκα. Γι' αυτό θα τα χειρίζομαι εγώ. Νομίζω ότι ήμουν ασαφής και θα πρέπει να έγινα κατανοητός. Σε αυτό το χαρτί τα έχω όλα γραμμένα. Έβγαλε από την τσέπη ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί και το έδωσε στο Ζαβολού. Μετά από λίγο Ιξ μπροστά, με το Ζαβολούλ να ακολουθεί, έφτασα στην ταβέρνα αφού καλημέρισαν ό,τι ζωντανό μπορούσε να αρθρώσει λόγο και βρέθηκε στο δρόμο τους. Ο Ζαβολούλ έπιασε θέση στο πρώτο τραπέζι στην είσοδο, ενώ ο Ιξ αποσύρθηκε σε ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος. Μια ώρα μετά, γύρω από ένα μαρμάρινο πολυγωνικό τραπέζι, στο κέντρο μιας εντυπωσιακής πέτρινης αίθουσας είχαν πάρει θέση ο υπέρτατος Πανζαβόλ σαν πρόεδρος και ανώτατος άρχων του κάτω κόσμου, ο Μαρέγκλιν τα πάνω κάτω και ο χωροαλβερόχρονος ασχετικός σαν ανεξάρτητοι χυματζίδες υπερερευνητές καθολικής αποδοχής, ο Ευγορτέλης Τριασένα σαν γενικός υπεύθυνος διαφωτισμού επιστημοσύνης Κατζάλγεβρας και Ρήμανο Κατζούρας, τη σειράς μία επί σαν υπεύθυνο του Υπερπολή Ινστιτούτου και τελευταίοι δίπλα-δίπλα οι θερμοδυναμικά αξιώματα 9 και πλακάγγελ συνεκτικός, το νεάρχης ο πρώτος και επίτιμος πρόεδρος ο δεύτερος ανεφάρμοστων μελετών του Ιδρύματος Αέρας Κοπανιστός. Οι δύο τελευταίοι εκπροσωπούσαν καλλικατζαράκια θεοσκότεινα που είχαν εσωτερικές σέριδες προϊσταρία αλυσαλαίων συγκρούσεων με ατόφια υπερβατική σκέψη που ελίσσονταν στη μεθόριο επιστήμης και φιλοσοφίας. Ο Πανζαβόλ κοίταξε έναν έναν όλους τους παρευρισκόμενους, τους ήξερε πολύ καλά και ήξερε τι θα αντιμετώπιζε και τι έπρεπε να αποφύγει. Και έπρεπε να αποφύγει τους δύο τελευταίους. Θα έκανε τα πάντα για να μην τους δοθεί ο λόγος. Πριν από αυτούς θα έπρεπε να έχει βρεθεί λύση. Οπωσδήποτε. Α ναι, υπήρχε κι άλλος ένας, ο Τελοστρίδης, ο άλλος κατοκοσμίτης χωρίς επίθετο, το παξιμάδι στη βίδα που λεγόταν Πανζαβόλ, που ήταν ό,τι δεν ήταν και δεν ήταν ό,τι ήταν ο Πανζαβόλ. Και τι ήταν!
αντιεξουσιαστής του θάνατά, ρασιοναλιστής με περικεφαλαία, χαμένος στον κόσμο του, ικανός μόνο για το καλύτερο, μοναχικός αφάρος, ηγεμονικός στο νου, διορατικός ατηλεσκόπιο, ηλιοβόλος για τον κάτω κόσμο, στοχαστικός σαν υπέργυρος βουδιστής μοναχός. Σκεφτός και αμίλητος, περιεργαζόταν κάτι ανάμεσα στις παλάμες του. Στον κάτω κόσμο, ο Τελοστρίδης είχε καταξιωθεί μετά την περίφημη αρχή της κάθαρσης. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, αν ένα καλικατζαράκι βουτούσε για μπάνιο φαγωμένο, τότε τα περιάνωσης ήταν ασήμαντες μπουρδολογίες και το καλικατζαράκι πήγαινε σαν μολύβι στον πάτο. Από τότε χρονολογείται η κακή σχέση των κατοκοσμητών με το νερό. Αυτόν, τον Τελοστρίδη, ο Πανζαβόλ δεν τον κοίταξε καν. Δεν τον κοιτούσε ποτέ και κανείς άλλος δεν τον κοιτούσε. Δεν έπαιρνε ποτέ το λόγο. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Σαν πρόεδρος ο Πανζαβόλ μίλησε πρώτος. Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, μετά από τις σημερινές εξελίξεις έχουν προκύψει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα. Και για να μην τα πολυλογώ, έχουμε μπλέξει με δύο ηλίθια. Το ένα, που δεν ξέρει να μετράει μέχρι το 6, ξέμεινε πάνω από τα κεφάλια μας. Και το άλλο, που δυστυχώς ξέρει να μετράει και πάνω από το 31, διάλεξε το 36 σαν ημερομηνία για τη γιορτή μας. Με αυτό το απρόσμενο 36 Αυγούστου είναι σαφές ότι ημερολογιακά από το Σεπτέμβρη και μετά θα είμαστε καθυστερημένοι σε σχέση με τον πάνω κόσμο κατά 5 μέρες. Με το δικό μας ημερολόγιο μπερδεμένο και το δεκαδικό στον πάνω κόσμο να δυσκολεύεται στο μέτρημα, το πιο πιθανό είναι τα επόμενα Χριστούγεννα να μην τον βρούμε. Αντιλαμβάνεστε τις ελεύθερες συνέπειες που θα προκύψουν για εμάς αν οι πανοκοσμίτες τον πάρουν χαμπάρι και τον ξεψαχνίσουν. Τότε θα κινδυνεύσουμε να διαγραφούμε από τις παραδόσεις, τους μύθους, τα παραμύθια και την κουλτούρα των πανοκοσμητών. Θα αποκτήσουμε υπαρξιακό πρόβλημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι κάνουμε? Θα πάρετε το λόγο και θα τοποθετηθείτε με τη συνηθισμένη σειρά. Μαρέγκλιν τα πάνω κάτω. Παίρνεις πρώτος το λόγο, σε ακούμε. Ο Μαρέγκλιν τα πάνω κάτω ήταν ένα πλάσμα όχι αδύνατο, μα ούτε και χοντρό. Με πολύ λίγα αλλά κατά τόπους πυκνά μαλλιά. Με ίσως μεγάλο, μα σίγουρα μικρό και πυκνό μουσι, που υποστήριζε τη μονοσήμαντη και ανατρεπτική θεωρία ότι θα πρέπει οι πάνω να βρεθούν πιο κάτω με ταυτόχρονη αναβάθμιση των κάτω προς τα πάνω, ώστε κάτω και πάνω, θέλουν δε θέλουν, με το ζόρι κάπου να συναντηθούν. Με κάτι τέτοιο βέβαια, στη μέση θα δημιουργούνταν μεγάλος συνωστισμός. Απάντηση σε αυτό ο Μαρέγκλιν δεν είχε δώσει ακόμα και τη θεωρητική καινοτομία της πλήρους ανατροπής, οι κάτω να βρεθούν πάνω και οι πάνω κάτω, ο Μαρέγκλιν την αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό. Πήρε πολύ βαθιά ανάσα, θαρρής και θα τα έλεγε όλα μονορούφι και ξεκίνησε να αγορεύει. Κατοκοσμήτες, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, να στείλουμε σε κάθε ένα από τα 4 βασίλεια του πάνω κόσμου ειδικές ομάδες. Στην Τρεμουλία πρώτα, γιατί εκεί πρέπει να βρίσκεται ο δεκαδικός αφού εκείνο καταράχτης και είσοδος στον κάτω κόσμο, τη Λεγεώνα υψηλού ρίσκου ή αδίστακτη. Στο Σοχαδιαστάν την οργάνωσε αλληλεγγύης ο καλός Σαμαρίτης. Στη Θλιψία τον εξοραϊστικό σύλλογο Πέρα Βρέχη και στην Ιδονία ένα τάγμα Βιτσιόζων. Οι ομάδες αυτές θα έχουν σαν μοναδικό στόχο να δημιουργήσουν αυτοδιαχειριζόμενους πυρήνες απεξάρτησης από την ολιγαρχία. Μόλις ανακατευτεί το στερέωμα, όλοι αυτοί μαζί με το υπόλοιπο έμψυχο δυναμικό του κάτω κόσμου που θα βρίσκεται σε επιφυλακή θα εισβάλλουν στο πέμπτο κράτος που είναι το πιο ύπουλο και επικίνδυνο. Με την πρόφαση ότι θα ανακηρύξουμε σαν επίσημη θρησκεία την ανεξιθρησκεία, οτιδήποτε είναι θρησκευάμενο και μεταφυσικό θα τελεί υποδιωγμό.
Όσοι από τους υπηκόους αρνηθούν να συνεργαστούν, θα δικαστούν, παύλα καταδικαστούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι σίγουρο ότι πανικόβλητα τα Χριστούγεννα, για να σώσουν το σαρκείο τους, θα προσπαθήσουν να ενωθούν με το Πάσχα και έτσι εμείς θα κερδίσουμε χρόνο. Κοντολογείς, πριν αυτοί προλάβουν να αγιάσουν τα νερά, θα τους έχουμε αλλάξει τα φώτα και έτσι θα σταματήσουμε να παριστάνουμε ερήμοι στα σκοτάδια τους ξυλοκόπους. Αυτά. Όση ώρα μιλούσε, οι υπόλοιποι κουνούσαν πέρα δόθη τα κεφάλια. Ο Πανσαβόλ ανασκουμπόθηκε και πήρε το λόγο. Τέλος πάντων, τα γνωστά. Εδώ που τα λέμε δεν περιμέναμε να μας πεις και τίποτα καινούριο. Επανέλαβες μια από τα ίδια. Ό,τι λες αιώνες τώρα και μάλιστα την ίδια ατσάλινη γλώσσα. Για να μην πω και χειρότερη. Κάτι συγκεκριμένο για τις ημερομηνίες δεν μας είπες. Μας χόρτασες αοριστολογίες. Πάμε παρακάτω. Α, ο επόμενος. Χωροαλβερόχρονε, η σειρά σου. Όμως σε εκλυπαρώ να μας τα πεις όσο πιο απλά μπορείς. Αυτή τη φορά επιβάλλεται να σε κατανοήσουμε. Ο χωροαλβερόχρονος ασχετικός ήταν ένα εξόχως αλόκοτο πλάσμα. Κάτι σαν πεπόνι με 7 προεξοχές. 2 τα πόδια, 2 τα χέρια, η πέμπτη το κεφάλι που το πάνω μέρος του έμοιαζε με ημισφαίρια χοινού και οι άλλες 2 ήταν τα τεράστια αυτιά σαν δορυφορικά πιάτα που όμως δεν ακούγαν ποτέ τίποτα γιατί τα προστάτευαν 2 εγωιστοασπίδες τελευταίας τεχνολογίας. Ό,τι και αν έλεγαν οι άλλοι, αυτός πίστευε και έκανε ό,τι κατέβαζε ο αχινός του και μερικές φορές κατέβαζε αλόκοτα έξοχες ιδέες. Θρασίτατα ανόρθωσε το αποπενοειδές αναστημά του και με γλυκύτατη φωνή είπε «Συνάδελφοι, μετά την παράκληση του υπέρτατου θα προσπαθήσω να είμαι σαφής, ακριβής και σύντομος, χωρίς ηχοχρώματα, φωτολαλήματα και επικολυρικές συντεταγμένες. Σύμφωνα με την ανακριβή μου θεωρία ασχετοσύνης, αν κάνουμε κάτι πολύ απλό θα έχουμε πετύχει το ποθητό». Ποιο είναι το πολύ απλό? Να στριμώξουμε όλο το έμψυχο υλικό του κάτω κόσμου και να το ενοποιήσουμε σε ένα και μοναδικό σημείο. Θα το ονομάσουμε σημείο συσσόρευσης. Αυτό το σημείο θα έχει 2 σημαντικές ιδιότητες. Θα παρουσιάζει απίστευτα ισχυρό βαρυτικό πεδίο, αφού θα έχουμε στριμωχθεί όλοι εκεί μέσα, και τρελό ρυθμό μεταβολής των διαστάσεων λόγω του πεδίου. Στη συνέχεια θα πείσουμε το σημείο συσσόρευσης να στήσει παγανιά στον ανυποψίαστο χρόνο. Μόλις αυτός περάσει δίπλα του θα καμπυλωθεί και θα συμπιεστεί. Έτσι, μετά από υπολογισμούς μου, στις 22 Δεκεμβρίου, ο χρόνος για τον πάνω και τον κάτω κόσμο θα είναι κοινός, ενώ εμείς θα έχουμε κερδίσει 5 24 ώρα, με τα οποία θα έχουμε ξεπεράσει το 36 Αυγούστου. Αυτά τα μεγαλοφυΐ είχα να πω. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ασχετικός το μόνο που κατάφερε ήταν να λαβώσει την ψυχραιμία του Πανσαβόλ. Το φοβόμουν, το περίμενα, γι' αυτό και τον προειδοποίησα. Το ήξερα με τον ερημητζή. Εγώ πάνω από όλους, πριν από το πριν και σίγουρα μετά και από το μετά, αναθεμάμαι αν κατάλαβα τίποτα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε χώρα από τέτοια μας υποχρέωσης. Έκανε νόημα στον χώρο Αλβερόχρονο να κάτσει και συνέχισε. Παρακαλώ, η σειρά προπαίδειας του Υπερπολιινστιτούτου έχει το λόγο. Σηκώθηκε ο πρόεδρος του Υπερπολιινστιτούτου, 1-2-1. Αγαπητοί μου, το θέμα θα αναπτύξει ο εκλεκτός συνεργάτης 1-2-3. Ο 1-2-3 ξεδίπλωσε τα χαρτιά που είχε ακουμπισμένα στο πέτσινο τραπέζι και άρχισε να διαβάζει. Βάσει τη ζαλιστική αρμονία των αριθμών, ανέπτυξε μια θεωρία ημερολογιακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων, δρασκελίζοντας με χαρακτηριστική άνεση τον Καζανί. Ήταν όμως τόσο ζαλιστική που κατάντησε αποχαυματική, μέχρι το κρίσιμο σημείο όπου έπρεπε να υπολογίσει ένα πλήκο. Έχουμε και λέμε 3 δια 2 ίσον 1.
ένα και τέσσερα τα κρατούμενα που είχαμε μας κάνουν πέντε. Να οι πέντε μέρες που μας περισσεύουν. Αυτά. Απόλυτη ησυχία είχε απλωθεί στην αίθουσα. Ο μία ή δύο τρία με χαζό χαμόγελο κοίταξε γύρω του και από αυτό που αντίκρισε κατάλαβε ότι το βάθος της αναλυτικής του σκέψης είχε πάει περίπατο. Εν τω μεταξύ η όχι παροιμιώδης ψυχραιμία του Πανζαβόλ άρχισε να αιμορραγεί. Προτείνω αυτά που μας ανέπτυξε ο φωστήρας του Υπερπολή Ινστιτούτου από σεβασμό και μόνο στο ειδικό βάρος του Επιτροπάτου Σκοτωσύνης και στην Ομίγυρη να τα προσπεράσουμε στον Τούκου ασχολίαστα και να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στον επόμενο. Ευγορτέλη 3-1, τη σειρά σου. Ο Πανζαβόλ ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Είχε εναποθέσει όλες του τις ελπίδες στο πουλέν του, τον 3-1. Άτομο απόλυτης εμπιστοσύνης ο Ευγορτέλης ακροβατούσε σε δύο παραλλήλους, τον μυστικισμό και την πολυμάθεια. Μετά από αυτόν έρχονταν το χάος. Οι πλακάγγελ και εννιά που είχαν σειρά δεν θα προλάβαιναν να βγάλουν κιχ. Θα έπεφταν βορρά στον Μαρέγκλιν που τους περίμενε πώς και πώς τη γωνία. Ο κάτω κόσμος θα χρειάζονταν μέρες για να βρει τον ρυθμό του από τις χαοτικές παρενέργειες της αδυσόπιτης και χωρίς έλεος σύγκρουσης ιδεών του Μαρέγκλιν με τους πλακάγγελ και εννιά. Έτσι συνέβαινε πριν από το πριν και θα συνέβαινε μετά και από το μετά. Η μόνη ελπίδα ήταν ο Ευγορτέλης, ο οποίος σηκώθηκε αργά από τη θέση του και με ατάραχο ύφος άρχισε να αναπτύσσει τη δική του άποψη για τη λύση του προβλήματος. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα προκαταβολικά να συγχωρήσετε την όποια θρασίτητά μου για την εξοργιστικά απλή πρόταση που θα κάνω και που είναι η εξής. Όταν εμείς θα έχουμε 36 Αυγούστου, στον πάνω κόσμο θα έχουν 5 Σεπτέμβρη και η 17 Δεκέμβρη για μας θα είναι 22 Δεκέμβρη για τους πάνω. Δεν μένει παρά η αντιπροσωπεία μας να ξεκινήσει 5 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 17 αντί για τις 22 Δεκέμβρη. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα ξεπερά, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση. Για πρώτη φορά ο Πανζαβόλ πετάχθηκε από τη θέση του. Μεγαλοφίες! Τόσο απλό και τόσο μεγαλοφίες! Μπράβο 3-1! Αυτό θα κάνουμε! Το θέμα έχει λήξει και δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Ένσταση! Φώναξε ο Μαρέγκλιν. Βεβαίως και υπάρχει λόγος. Η κύριοι και έδειξε τους πλακάγγελ και εννιά του Ιδρύματος Αέρας Κοπανιστός δεν μίλησαν. Μα γιατί να ταλαιπωρούμαστε αγαπητέ μου Μαρεγκλάκο. Η λύση βρέθηκε, απάντησε ο Πανζαβόλ. Όχι αρχιζαβολιάρη, αν θέλουμε να σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες να ταλαιπωρηθούμε. Και εσύ σαν πρόεδρος και σαν υπέρτατος άρχοντας οφείλεις πρώτος να σέβεσαι τους κανόνες. Το ύφος του Μαρέγκλιν ήταν έντονο. Ο Μαρέγκλιν σαν αρχιερέας της ρήξης όχι μόνο δεν αποκαλούσε τον Πανζαβόλ υπέρτατο, αλλά με πρώτη ευκαιρία τον στόλιζε με όποιο επίθετο έβρισκε πρόχειρο. «Βρε αδερφέ, πώς κάνεις έτσι», απάντησε ο Πανζαβόλ. «Από πού προκύπτει ότι δεν σέβουμε τους κανόνες?» «Προκύπτει αφού έτσι θελικά γράφει στα παλιά σου τα παπούτσα υποχθόνιους αγώνες αιώνων για ελεύθερη έκφραση και αγνοείς τη σκοταδοσημωρία του Ιδρύματος Αέρας Κουπανιστός που δεν έχει μιλήσει. Συμμορία είσαι και φαίνεσαι. Υπέρτατε, θέλουμε κι εμείς να μιλήσουμε. Έχουμε να κάνουμε μια άκρο στοχαστική πρόταση». Τα λόγια ήταν του θερμοδυναμικά αξιώματα 9, μιας προσωπικότητας αμφιλεγόμενης. Ήταν σε όλους γνωστό ότι ο 9 ήταν αριβίστας με πατέντα και ότι είχε τρεις φιλοδοξίες: να κάνει τα 9-3, να γίνει πρόεδρος του Υπερπολή Ινστιτούτου στη θέση του 1-2-1 και να του τύχει τον Μπλομ. Άτομο χωρίς ηθικούς ενδιασμούς ήταν ικανό, όπως υποστηρίζουν μερικοί, να στήσει το αμπεβαμπλόν προκειμένου να του κάτσει το τελευταίο Μπλομ. Εν τω μεταξύ ο Μαρέγκλιν είχε βγάλει το ένα του παπούτσι
και με αυτό χτυπούσε το πέτρινο τραπέζι και φώναζε ρυθμικά «Να μιλήσουν!». «Η εξουσία σας προστατεύει και δεν σας αφήνει να μιλήσετε, γιατί όσο μιλάτε εκτίθεστε. Να μιλήσουν!». «Υπέρτατε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο τα καπρίτσα του Μαρέγγι. Απαιτούμε να μας δεθεί ο λόγος όπως προβλέπετε και από τον κανονισμό λειτουργίας των συνεδριάσεων του Επιτροπάτου Σκοτωσύνης». Ο Πανζαβόλ σηκώθηκε από τη θέση του, έπρεπε να επέμβει και μάλιστα δραστικά. «Άκου θερμοδυναμικά αξιώματα 9. Νομίζω ότι το θέμα έχει κλείσει από κάθε πλευρά. Δεν υπάρχει λόγος, μα ούτε και χρόνο διαχάσιμο. Άλλωστε εμείς οι δυο, μετά από εδώ, έχουμε να κάνουμε μια κατηδίαν συζήτηση εν όψη της εκπαιδευτικής άδειας που πρόκειται να πάρει ο 1-2-1. Ο 1-2-1 τα έχασε. Κατάφερε μόνο να ψελίσει. Για ποια άδεια μιλάτε, υπέρτατε? 1-2-1, δεν σου έδωσα το λόγο. Λοιπόν, προτείνω να γίνει ψηφοφορία με τις δύο προτάσεις. Τη δική μου, να τελειώσει εδώ η συνεδρίαση, και του Μαρέγκλιν να συνεχιστεί με τη δική σας ομιλία. Συμφωνείτε, 9? Ναι, μάλλον. Δεν θα έλεγα ότι διαφωνώ. Σιγά μη διαφωνούσες, λουμπιναδόρε, πισωπιάστη. Ο άλλος όμως, ο βλαμμένος δίπλα σου, ο Μαρέγκλιν έδειξε τον Μπλακάγγελ, το καταπίνει και δεν βγάζει λέξη. Έτσι είναι μαθημένος. Λόγια, λόγια, λόγια και στα δύσκολα το βουλώνει και αφήνει άλλους να τα βγάλουν πέρα. Ο Μπλακάγγελ, που όλη την ώρα είχε ένα αμυδρό ηρωνικό χαμόγελο στα χείλη του, πετάχτηκε όρθιος. «Εγώ μια φορά θα μιλήσω και τότε θα σε καταπιώ. Μέχρι το τέλος του αιώνα θα σε συντρίψω, θα σε εξαφανίσω, θα σε καταντήσω θλιβερό ανάγνωσμα στα σχολικά ιστορικά εγχειρίδια και μάλιστα όχι από τα σως κομμάτια των εξετάσεων. Από αυτό το πλευρό να κοιμάσαι, αληθώρα γνώστη». «Ως εδώ», φώναξε ο Πανζαβόλ και πάνω στα νεύρα του χτύπησε δυνατά το χέρι στο μάρμα. «Δεν μπορώ να ανεχτώ άλλο αυτόν τον ανεδή σπεκουλαδόρο», και έδειξε τον Μαρέγκλιν. «Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ποιοι υπερψηφίζουν τη δική μου πρόταση?». Οι Μπλακάγγελ, θερμοδυναμικά αξιώματα 9, Ευγορτέλης, σήκωσαν τα χέρια. Ο 1-2-1 και ο 1-2-3 έμοιαζαν να τα έχουν χαμένα, βρίσκονταν εκτός τόπου και χρόνου, κολλημένοι στην εκπαιδευτική άδεια που είχε αναφέρει νωρίτερα ο Πανζαβόλ. Βλέποντάς τους, ο 1-2-4 σήκωσε το χέρι και ψήφισε και για λογαριασμό τους. Ο Μαρέγκλιν άφρισε από το κακό του. «Τι είναι αυτά, ρε? Αυτός εδώ ο χαμένος που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα και δεν θα έπρεπε να ψηφίζει καθόλου, τριπλοψηφίζει?». Η ψηφοφορία έληξε και με δικαίωση. Η συνεδρίαση τελείωσε. Ακολουθούμε το πλάνο που πρότεινε ο Ευγολτέλης. Ανεβαίνουμε στον πάνω κόσμο 17 Δεκεμβρίου, 5 μέρες νωρίτερα. Ο Πανζαβόλο υπέρτατος, με ένα πλατή χαμόγελο, βγήκε από την αίθουσα κυρίαρχος για άλλη μια φορά. Πίσω του συντρίμμια. Ο Μαρέγκλιν οριόταν. Ο 1-2-4 με πίκρα αναρωτιόταν γιατί ο Μαρέγκλιν τον είπε χαμένο. Οι 1-2-1 και οι 1-2-3 κοιτούσαν άλλαλοι ο ένας τον άλλο για να πάρουν, εκτός από εκπαιδευτική άδεια και θάρρος. Ο Ευγορτέλης ήταν ανέκφραστος. Οι Μπλακάγγελ 9 χαμογελούσαν. Ο Χώρο Αλβερόχρονος απαιτούσε εξηγήσεις γιατί προσπερνούσαν αδιάφορα τη μεγαλοφυΐα του. Ενώ ο Τελοστρίδης συνέχιζε να παίζει μετακινώντας τις μικρές ολοστρόγγυλες μπαλίτσες που ήταν περασμένες σε οριζόντια σύρματα που με τη σειρά τους ήταν καρφωμένα σε δύο κάθετα ξυλάκια, δώρο του επικεφαλής της αντιπροσωπείας που του το είχε φέρει από τον πάνω κόσμο.